Έχουν ακουστεί για αυτή τη συμφωνία και έχουμε και τους κραδασμούς στη Γερμανία με τον κυβερνητικό εταίρο, τους χριστιανοκοινωνιστές που είναι πιο σκληροί. Η κυρία Μέρκελ προσπαθεί να διατηρήσει μια συνοχή. Θα δούμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραιτηθεί ο Υπουργός Εσωτερικών και η ηγέτης των χριστιανοκοινωνιστών. Πείτε μας όμως για το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας. Τελικά είναι μια καλή συμφωνία ή απέχει από αυτό που λέγαμε μια ενιαία ευρωπαϊκή συμφωνία? Κοιτάξτε, εγώ έμεινα μέχρι αργά το βράδυ παρακολουθώντας την Deutsche Welle, η οποία έδινε τις τελευταίες ειδήσεις από τις συσκέψεις και των δύο κομμάτων που συγκροτούν τη συμμαχία στη Γερμανία. Όσο αφορά την ίδια τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τους 28, είναι μια ικανοποιητική. Ικανοποιητική σε σχέση με και το διακύβευμα, γιατί το διακύβευμα ήταν να προχωράει όλη η Ευρώπη μαζί, θα προσπαθεί στη βάση κοινών αρχών με διάλογο να πετυχαίνει συμβιβασμούς που να είναι όλοι μέσα, ή θα υπάρχουν χώρες οι οποίες με μονομερή τρόπο θα διαχειρίζονται το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αυτό ήταν το βασικό διακύβευμα. Καταλήφθηκε τελικά μια απόφαση η οποία αυτό που λέει, αυτό που εκπνέει, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι θα κάνουμε προσπάθεια να προχωράμε όλοι μαζί. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη δική μου τη γνώμη. Αυτό το εθελοντικό, κύριε Βίτσα, σχολιάστηκε πάρα πολύ. Πώς είναι μια συμφωνία που μπορεί να είναι δεσμευτική ευρωπαϊκή με μια εθελοντική απόφαση των κρατών? Το εθελοντικό μπαίνει σε ορισμένα σημεία και είναι αυτό που σας λέω και προηγούμενα, ο συμβιβασμός μετά από διάλογο. Αλλά ένα πολύ βασικό πράγμα αφορά το γεγονός ότι μένει ζωντανή η συζήτηση για το Δουβλίνο 4. Το Δουβλίνο 4 είναι αυτό που καθορίζει, θα έλεγε κανένας, πώς θα γίνεται οι διαδικασίες οι οποίες θα κατανέμουν ή δεν θα κατανέμουν τα βάρη μεταξύ των κρατών, και μιλάω πάντα για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ποια θα είναι η ευθύνη για κάθε κράτος όταν υποδέχεται ένα ενετούντα άσυλο στο χώρο του, για πόσα δηλαδή χρόνια θα έχει την ευθύνη το πρώτο κράτος και πώς μετά θα περνάει στο δεύτερο και με ποιο τρόπο και αν θα γίνεται, εμείς παλεύουμε για να γίνεται η ανακατανομή. Αυτό είναι το βασικό. Είναι ο πυρήνας του προβλήματος στο Δουβλίνο, η αναθεώρησή του. Προβλέπετε, εκτιμάτε ότι αυτό θα έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα? Δηλαδή να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Αυτό που αποφασίστηκε είναι η Αυστριακή Προεδρία που έχει ξεκινήσει από χτες να συνεχίσει τις προσπάθειες της Βουλγαρικής Προεδρίας και τον Οκτώβριο να ξαναδούμε το ζήτημα. Δηλαδή να δούμε πού βρισκόμαστε. Όταν λέω να ξαναδούμε το ζήτημα, αυτό εννοώ. Και ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ως το τέλος του 2018. Κύριε Βίτσα, πολλή κουβέντα έχει γίνει και για τις διμερείς συμφωνίες, η Συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι θα έρθουν ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και βέβαια είναι μέσα σε μια. Τι προβλέπει τώρα η Συμφωνία? Ώσπου να γίνει αυτό, δηλαδή ώσπου να φτάσουμε στο Δουβλίνο, μπορούν τα κράτη-μέλη τα οποία συμφωνούν σε ορισμένα ζητήματα να εκτελούν τις προηγούμενης συμφωνίας υποχρεώσεις της. Στην συμφωνία, στην πολιτική συμφωνία, γιατί για πολιτική συμφωνία συζητάμε, ανάμεσα στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία, κεντρικό στοιχείο που μας αφορά είναι οι επανενώσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γερμανία, η αίτησή τους έχει γίνει δεκτή, και αυτό πρέπει να το πούμε, έχει γίνει δεκτή, αλλά έχει παγώσει σε αυτό το χρονικό διάστημα του τέλους του 2017 και του 2018. Σε αυτή τη λογική συγχρόνως υπάρχει η δυνατότητα αυτή που θα μπαίνουν στην Ελλάδα, που θα μπαίνουν στην Ελλάδα. Δεν ισχύει αναδρομικά αυτή η συμφωνία. Και θα βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ δεν θα έπρεπε να βρίσκονται, να επιστρέφονται στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της συμφωνίας ή και από το παρελθόν? Όχι, από τη στιγμή της συμφωνίας. Θα υπάρχουν τέσσερις εβδομάδες μέχρι το τέλος του Ιουλίου διαπραγματεύσεις για το τεχνικό μέρος. Μάλιστα. Αλλά η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει από τη στιγμή της συμφωνίας. Δεν θα έχουμε επιστροφές αναδρομικές δηλαδή. Ακόμα καλύτερα να το πω από 1η Αυγούστου και μετά. Από 1η Αυγούστου και μετά όλο αυτό. Ναι, έχετε υπολογίσει πόσοι πρόσφυγες θα επιστρέψουν, πόσος είναι αυτός ο αριθμός
των προσφύγων που περνάνε από τη χώρα μας. Αν θέλετε, και φτάνουν στη Γερμανία. Μπορώ να σας πω τους εξής αριθμούς. Οι επανενώσεις είναι περίπου, με βάση το δικό μας υπολογισμό, 2.900. Mm-hmm. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε από τον πρώτο εξάμηνο, δηλαδή πόσες είναι οι αιτήσεις επαναπροωθήσεων, θα είναι το πολύ 2.000. Mm-hmm. Αλλά αυτό που σας λέω, για να είμαι ακριβής, ισχύει για μέχρι το τέλος του 2018-2019. Αυτός ο αριθμός είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή το 2000 μας είπατε για... Περίπου. Δηλαδή, 2900, δηλαδή το ισοζύγιο είναι θετικό προς τη χώρα. Είναι θετικό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα παίρνονται μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ταχύτερη εξέταση του ασύλου, θα παίρνονται μέτρα με την διαχείριση των συνοριακών διαδικασιών, και οπότε ο στόχος είναι να μην υπάρχουν, και αυτός είναι ο κεντρικός στόχος, δευτερογενείς ροές. Και αν πάρεις όλα αυτά τα μέτρα, δεν θα υπάρχουν δευτερογενείς ροές, με την έννοια ότι θα είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή δεν είναι δευτερογενής ροή να περάσουν 10 άνθρωποι από την Ελλάδα, οι οποίοι να καταφέρουν με διάφορους τρόπους, κατά κύριο λόγο με διακινητές, να βρεθούν στη Γερμανία. Εδώ συζητάμε σε σχέση με το 2015. Ναι. Το 2010, από το 2015 μέχρι τώρα, και με την αναφορά του Προέδρου Τούσκ, υπάρχει μια μείωση της μετανάστευσης, ας την ονομάσουμε παράτυπη μετανάστευση, κατά 96%. Άρα γιατί δημιουργείται, αυτό είναι ένα ευλόγο ερώτημα. Βάσει των στοιχείων, οι προσφυγικές ροές συγκριτικά με το 2015, όπως μας είπατε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Άρα γιατί διχάζει τόσο πολύ την Ευρώπη αυτό το θέμα, και κυρίως τη Γερμανία, από τη στιγμή που έχουν μειωθεί αυτές οι ροές? Να σας πω την άποψή μου, δεν είναι μόνο από το 2015 μέχρι τώρα. Αν πάρει κανένας ανάμεσα στο 2016 και στο 2017, υπάρχει μια μείωση 70%, και ανάμεσα στο 2017 και το 2018, μιλάω για συνολικά για την Ευρώπη, υπάρχει μια μείωση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 50%. Και το ερώτημα είναι λογικό, γιατί τώρα? Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα έχει μπει δυναμικά, και με βάση τις χώρες του Βίζεγκρατ, μια καινούργια λογική, η οποία αμφισβητεί, θα έλεγε κανένας, κατακτήσεις και συνθήκες. Όταν συζητάς με τις χώρες του Βίζεγκρατ, μπαίνει η πρώτη ερώτηση που τους κάνω, είναι αν ισχύει η συνθήκη της Γενέβης, αν ισχύει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης. Και πρέπει να σας πω, που καθορίζει αυτά τα πράγματα, ότι παίρνω περίεργες απαντήσεις. Και συγχρόνως αυτές οι χώρες προωθούν, ενώ δεν έχουν πάρει ποτέ κανένα πρόσφυγα, θυμίζω στη μεγάλη δική τους κρίση ήρθαν πολλοί μετανάστες από αυτές τις χώρες στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Θυμηθείτε πόσους μετανάστες είχαμε από την Πολωνία. Άρα, κύριε Βίτσα, μου λέτε ότι κάποιες χώρες εργαλειοποιούν πολιτικά το προσφυγικό και δεν ουσιαστικά η λύση του. Για να πετύχουν μια ευρύτερη πολιτική λογική, η οποία κατά την άποψη των μεγάλων χωρών, και σας λέω ότι όταν μπήκαμε σχηματίστηκε μια συνεννόηση σε αυτή την σύσκεψη που μέσα ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία, ότι πρέπει να προχωρήσουμε ευρωπαϊκά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μια λογική Ευρώπη φρούριο. Πέρα από τις χώρες του Βίζεγκραντ, κατηγορείται και τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει προσχωρήσει σε αυτή τη λογική. Η Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, ότι αν προσέξει την εκφώνησή της, δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτή. Δηλαδή, ότι όταν προτεραιοποιείς, και μάλιστα με συγκεκριμένο λεκτικό, το ζήτημα του ελέγχου των συνόρων, και δεν βλέπεις και τις τρεις διαστάσεις. Ποιες είναι οι άλλες διαστάσεις? Είναι η εξωτερήκευση, τη βοήθεια δίνει στις χώρες καταγωγής, και είναι και το εσωτερικό, δηλαδή τι είδους ανακατανομή του βάρους γίνεται στην Ευρώπη. Τότε σου μένει μόνο ένα, το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσεις, και τι είναι. Τι είναι ο έλεγχος, η διαχείριση των συνόρων? Και πρέπει, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η συνεννόηση, η οποία επιβλήθηκε, και βλέπετε και τις διαφορές. Δηλαδή η Ιταλία, η οποία στην αρχή πήγαινε προς τις χώρες του Βίζεγκρατ, είδε ότι αυτό
είναι εις βάρος της σε σχέση με αυτό. Και άλλαξε, θα έλεγε κανένας, θέση. Λεκτικά αυτά που ακούω μερικές φορές παραμένουν σε μια πολύ σκληρή γραμμή, αλλά σας λέω, η συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα, ανάμεσα στην καγκελάριο Μέρκελ και στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ζεχόφερ, έχει πολύ μεγαλύτερη βάση σε σχέση με την Ιταλία παρά σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλωστε, η κυρία Μέρκελ εχθές δήλωσε ότι οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την Ελλάδα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα συμφωνήσουν. Σε συνεννόηση θα γίνεται. Θα γίνει πάντα σε συνεννόηση. Και για να κλείσω και ένα άλλο ζήτημα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν και καινούργια κέντρα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα ελεγχόμενα κέντρα. Εμείς έχουμε. Άρα οι άλλες χώρες δεν έχουν. Αν δεν υπάρχει θέμα να ανοίξουν νέα κέντρα. Όχι. Που να αφορούν ιδιαίτερα την Ευρώπη και σε καμία περίπτωση στα νησιά. Αυτή η επαναπρόθεση των προσφύγων που συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνιών με την Γερμανία και την Ισπανία, αυτοί οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στα νησιά ή θα πάνε σε άλλα κέντρα? Όχι. Ή δεν δεσμεύεται η χώρα για το πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι πρόσφυγες? Δεν θα πάνε στα νησιά, καταρχήν. Δεν θα πάνε. Αυτοί που θα επιστρέψουν δεν πάνε στα νησιά. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Για αυτούς τους ανθρώπους θα ακολουθηθούν δύο διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι καταρχήν θα μείνουν στις δομές της ενδοχώρας. Και ή θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες ασύλου ή η διαδικασία επιστροφής στις χώρες καταγωγής. Αυτή θα είναι η διαδικασία στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αφορά λοιπόν αυτή η διαδικασία με τα, ας τα ονομάσουμε, hot spot και σε εθελοντική βάση, αλλά για ορισμένες χώρες το εθελοντική είναι περισσότερο αναγκαστική, κατά κύριο λόγο τις χώρες της κεντρικής και της δυτικής Μεσογείου. Τον άλλο διάδρομο, ναι. Όχι τον ανατολικό. Αλλά πρέπει να έχουμε μια γενικότερη φροντίδα, ώστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η το διεθνές δίκαιο να ισχύει από τη μια την μεριά και όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται με ευταξία. Ποιος θα το καθορίσει αυτό το πράγμα? Θα το καθορίσει το Δουβλίνο 4. Μάλιστα. Γι' αυτό εμείς... Γι' αυτό περιμένουμε αυτό που λέτε, ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση, είναι μια συμφωνία πολιτική, μια πολιτική συμφωνία γέφυρα, μέχρι να φτάσουμε στην αναθεώρηση. Ας το πούμε, ναι, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Βίτσα, τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα και με την Τουρκία. Υπάρχει το ότι έχει παγώσει η Τουρκία τη διμερή συμφωνία με την Ελλάδα για τις προσφυγικές ροές και τις επιστροφές και απειλεί βέβαια και την ευρωπαϊκή, ευρωτουρκική συμφωνία και λέει θέλω και τη βίζα, δώστε μου τα λεφτά. Πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία να προχωράει? Καταρχήν, στο αρχικό κείμενο δεν υπήρχε καμία αναφορά στην Τουρκία. Με επιμονή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας μπήκαν δύο πολύ σοβαρά κομμάτια. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ισχύει η κοινή συμφωνία, η κοινή δήλωση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Το δεύτερο, ότι καλείται, αυτό είναι στο πρώτο κομμάτι, ότι καλείται η Τουρκία να συμμετάσχει, να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, άρα τις διαδικασίες επανεισδοχής που προκύπτουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη συμφωνία της με την Ελλάδα. Και το τρίτο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε, ας πούμε, συμφώνησε ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα που πρέπει, που έχουν συμφωνηθεί με την Τουρκία, ώστε στο έδαφος της Τουρκίας να βελτιώνονται οι συνθήκες και να παραμένουν αυτά τα εκατομμύρια προσφύγων κατά κύριο λόγο και μεταναστών που υπάρχουν στην Τουρκία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα όσο αφορά, θα έλεγε κανένας, τον ανατολικό διάδρομο και πάνω στο οποίο μπορεί να στηθεί μια καλή συμφωνία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το προσφυγικό μεταναστευτικό είχαμε μια ελαφρά αύξηση, μια αύξηση το πρώτο τετράμινο, αλλά μπορούμε να έχουμε μια καινούργια διαδικασία που να ολοκληρώσει, θα έλεγε κανένας, και τη συμφωνία αλλά και την ένταξη. Και βέβαια έχει τελειώσει και η προεκλογική περίοδος στην Τουρκία. Πιστεύετε, η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι ο Ερντογάν θα είναι πιο διαχειρίσιμος, θα είναι πιο συνεργάσιμος τουλάχιστον στο προσφυγικό και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά και τις ελληνοτουρκικές? Θα φανεί. Αλλά νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν σε σχέση με την πορεία της Τουρκίας και την οικονομική,
αλλά και την θέση της Τουρκίας στις διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο. Κύριε Βίτσα, και τώρα με τα νησιά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Είχαμε την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το ΦΠΑ, το οποίο βέβαια, όπως ξεκαθαρίζεται από όλους τους κυβερνητικούς παράγοντες, δεν συνδέεται με τη συμφωνία. Ήταν κάτι το οποίο το πάλεψε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και ήρθε αυτή η συμφωνία. Έχουμε και το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτά ανακουφίζουν τους νησιώτες που έχουν αυτό το βαρύ φορτίο. Αυτά καταρχήν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα βαρύ φορτίο. Στο οποίο πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και που να αφορά και τα δικαιώματα των νησιωτών. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ θέλω να σας αναφέρω πολλά, δηλαδή να σας πω το εξής. Εκτός από αυτά που αναφέρατε, υπάρχει και η αύξηση των χρημάτων τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από τα 400 εκατομμύρια στα 670 εκατομμύρια στην επόμενη τετραετία. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή αναπροσαρμογή. Υπάρχουν ορισμένες δεσμεύσεις για συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα, ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Δηλαδή, όταν λέω ιδιαίτερα στις περιοχές, όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά και στα τέσσερα χωριά που είναι γύρω από τη Μόρια. Τη Μόρια, τα Πάμφυλα κτλ. Ή το Χαλκιός, ή το Πυλί, στην Γκο. Λέω τώρα, και αν βάλετε μέσα και το ΦΠΑ, βάλετε μέσα και το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι μια πραγματική ενίσχυση, την οποία δεν μπορούμε να τη συνδέσουμε μόνο με το προσφυγικό, ή πολύ περισσότερο με τη συμφωνία, αλλά με το βάρος. Και εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να ζητάμε η κυβέρνηση εννοώ, ανακατανομή για το προσφυγικό σε επίπεδο Ευρώπης, και να μην ζητάω και το ζητάω και κάποιο είδους ανακατανομή αυτών που βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα, ώστε να είναι μικρότερο το βάρος και στις περιοχές. Δεν μπορεί, ας πούμε, το 60% των προσφύγων, των ετούντων άσυλων, να είναι στην Αττική και το 23% στην Κεντρική Μακεδονία και να υπάρχουν περιοχές που θα ωφεληθούν. Για την ανακατανομή στην υπηρετική χώρα, για τα νησιά, υπάρχει ένα σχέδιο αποφόρτισης. Γιατί εδώ υπάρχει η κατηγορία ότι οι χώροι φιλοξενίας, τα hot spot, έχουν εξαντλήσει πια τις δυνατότητες. Γιατί δεν λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα. Να γίνουν οι μετεγκαταστάσεις, να φύγουν, να επιστρέψουν ή ο διαχωρισμός των παράτυπων από τους πρόσφυγες. Όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει ένα σχέδιο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Έχω ανακοινώσει το στόχο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17.000 και ο στόχος μας είναι ως το τέλος Σεπτεμβρίου να είναι 10.000 στα νησιά. Στα νησιά, έτσι. Έτσι, και έχω ανακοινώσει και πώς θα γίνει αυτός ο στόχος. Και αυτός ο στόχος θα γίνει με την επιτάχυνση των εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, με τη μεταφορά των ευάλωτων ομάδων στην υπηρετική Ελλάδα και με τις επιστροφές. Αυτά είναι οι τρεις βασικοί τρόποι μέσα από το οποίο αυτό γίνεται. Συγχρόνως, ιδιαίτερα στη Μόρια, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, προχωράμε σε μια σειρά, αυτά που υποσχέθηκα δηλαδή, μαζί με την Περιφερειάρχη κάναμε τον ψεκασμό, πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποια που δεν έχει πληρωθεί, αλλά θα πληρωθεί στις επόμενες μέρες. Και προχωράμε και στο έργο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής. Αυτά είναι αυτά που είχα υποσχεθεί, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει από 7.000 και που είναι αυτή τη στιγμή στη Μόρια, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου να είναι η μισή. Κύριε Βίτσα, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία για το ΦΠΑ ότι ήταν μια δική της πρόταση που τρεις φορές την απορρίψατε εσείς και ότι πρέπει να είναι μόνιμου χαρακτήρα και όχι για 6 μήνες. Θα είδατε ότι ο Πρωθυπουργός είπε στην συνέντευξή του στις Βρυξέλλες ότι αυτό δεν είναι κάτι το παροδικό. Θα υπάρχει όσο υπάρχει προσφυγική κρίση και όσο θα είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός και ως αναπτυξιακό εργαλείο. Και μάλιστα
είπε ότι και μας βλέπω και τα δύο να υπάρχουν για πολύ καιρό και εγώ ιδιαίτερα να είμαι πρωθυπουργός για πάρα πολύ καιρό, χαριτολογώντας με μία έννοια, αλλά δίνοντας και την προοπτική της μάχης της εκλογικής, θα έλεγε κανένας. Άρα, με αυτή την λογική το βρίσκουμε τώρα. Ξέρετε ότι στην πολιτική το να κάνεις εξαγγελίες, και ιδιαίτερα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, είναι σχετικά εύκολο. Σημασία έχει να επιτυγχάνεις ένα στόχο που τον έχεις, δουλεύοντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Και είπατε στην προηγούμενη συζήτησή σας ότι, και θα το δώσω εγώ με ένα άλλο παράδειγμα, ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο τώρα που τελειώνουν τα μνημόνια, και αυτός ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος να πάει στην καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί πλέον δεν ελεγχόμαστε επί συγκεκριμένων πράξεων, αλλά πως αυτά που επιλέγουμε από τη μία μεριά καταφέρνουν το δημοσιονομικό μας στόχο. Και ξέρετε, να το πω έτσι, θα έλεγα λαϊκά. Ή φτάσαμε στη φάση που η ανάπτυξη θα μοιράζει εισόδημα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέτε για τον δημοσιονομικό χώρο, η ερώτηση έρχεται αυτόματα, γιατί όλοι συζητάνε αυτό. Συντάξεις, και οι συντάξεις και αυτά τα μέτρα που έχετε συμφωνήσει μπορούν να αναστραφούν. Για αυτά τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε συμφωνήσει. Και αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω το εξής, ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί το, και από σήμερα δηλαδή θα αρχίσουν στοιχεία του να βγαίνουν από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα ανακοινωθεί η οικονομική πολιτική και θα δούμε τι χώρος υπάρχει και πώς αυτό το χώρο θα τον αξιοποιήσουμε. Και βέβαια στο μυαλό μας είναι πρώτα και κύρια οι πιο ευάλωτες ομάδες. Είναι η συνταξιούχη ευάλωτη ομάδα? Μάλιστα. Είναι. Έτσι δεν είναι? Η συντριπτική τους πλειοψηφία. Άρα όταν λέω ότι, ότι στο μυαλό μας είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες και συνδέω και αυτό και με την ανάπτυξη και με το δημοσιονομικό χώρο, άρα νομίζω φαίνεται που είναι η κατεύθυνση. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Βίτσα, γιατί πρέπει να πάμε και στους τίτλους για να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Είναι Ιούλιος. Φοβάστε Ιουλιανά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άλλες εποχές, άλλες διαδικασίες. Εγώ λέω το εξής. Κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους να φέρουν ξανά τη χώρα σε παλιές εποχές διχασμών. Η ώρα για τη χώρα είναι να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια να κλείσουμε ανοιχτά προβλήματα, όπως ήταν το πρόβλημα του Σκοπιανού Μακεδονικού, ας το πει ο καθένας έτσι όπως θέλει, να βάλουμε τις βάσεις της ανάπτυξης και να δώσουμε ένα οριστικό χτύπημα και στην προηγούμενη διαφθορά και στην ενδημούσα χρονικά διαφθορά, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Πώς βγήκε το, κατά κύριο λόγο, ένα μεγάλο κομμάτι του πρωτογενούς πλεονάσματος? Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβερνητική διαφθορά και δεν υπάρχει στη διαδικασία της κοινωνικής ζωής, καταπολεμιέται αυτή η υφέρπουσα παραοικονομία, η υφέρπουσα διαφθορά, και αμέσως εμφανίζεται, σκεφτείτε τώρα με ρυθμούς ανάπτυξης που μπορούμε να πάμε, γιατί η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα και με ικανούς κατοίκους, αλλά πολλές φορές με μη ικανές πολιτικές δραστηριότητες. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.